Γεια σε όλους σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο για το πώς να γυμνάσετε το σώμα σας στο σπίτι. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ασκήσεις για τα πόδια μας με ένα λάστιχο αντίστασης. Σε προηγούμενα βίντεο που έχω ανεβάσει, σας έχω δείξει ασκήσεις για ολόκληρο το σώμα μας αλλά και για το πιο πάνω μέρος του σώματός μας. Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με το κάτω μέρος. Οι ασκήσεις που θα συμπεριλάβουμε σήμερα θα γυμνάζουν και τα τετρακέφαλά μας και τα δικέφαλά μας και τους γλουτούς μας αλλά και τις γάμπες μας. Η κάθε άσκηση θα εκτελείται για 50 δευτερόλεπτα και 15 με 20 δευτερόλεπτα θα είναι το διάλειμμά μας. Εξαρτάται βέβαια και ο καθένας με το τι αντοχές έχει και πόσες φορές έχει κάνει αντίστοιχα προγράμματα. Οπότε προσαρμόστε το και λίγο με τις δικές σας ανάγκες. Θα το κάνουμε μια φορά ολόκληρο μαζί. Θα περάσουμε όλες τις ασκήσεις ένα πέρασμα. Και επειδή το πρόγραμμα είναι αρκετά μεγάλο και κάθε άσκηση εκτελείται για αρκετά δευτερόλεπτα, δεν είναι αναγκαίο να το ξανακάνετε και άλλη φορά. Είναι πολύ σημαντικό να δώσετε βάση στην τεχνική που θα σας εξηγώ για την κάθε άσκηση για να μην προκαλέσουμε έτσι κάποιο τραυματισμό και να γίνει πιο αποτελεσματικά η άσκηση. Πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα μαζί μου, θα κάνετε ένα καλό ζέσταμα στα πόδια σας. Έχω ανεβάσει και ένα βίντεο με ζέσταμα για ολόκληρο το σώμα που είναι 15 λεπτά. Δεν χρειάζεται να το δείτε και να το κάνετε όλο. Μπορείτε να πάτε προς το τέλος του βίντεο όπου συμπεριλαμβάνονται ασκήσεις μόνο για τα πόδια μας. Κάνετε λοιπόν και πάμε μετά να κάνουμε μαζί όλο το πρόγραμμα. Θα δείτε και μόνοι σας ότι με το λάστιχο αντίστασης θα κάνουμε πολύ καλή δουλειά, θα γυμνάσουμε όλους τους μυς μας, θα βάλουμε αρκετή αντίσταση στην κάθε άσκηση σε συνδυασμό με το βάρος του σώματός μας και έτσι θα δείτε ότι την επόμενη μέρα θα νιώθετε ένα γλυκό πιάσιμο στους μυς σας που θα σημαίνει ότι έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά την προηγούμενη. Ωραία, αφού είπαμε τα πιο σημαντικά πράγματα λοιπόν, πάμε με την πρώτη άσκησή μας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τα squats. Τώρα εδώ πέρα, φυσικά θα γυμνάσουμε ολόκληρα τα πόδια μας, αλλά με τα squat θα δώσουμε έμφαση στα τετρακέφαλα, αλλά και στους γλουτούς μας. Οπότε, πάμε τώρα, ανοίγουμε το λάστιχο, το πατάμε μέσα. Θέλουμε τώρα να δώσουμε και βάση εδώ στην τεχνική. Ανοίγουμε τα πόδια στο ύψος των ώμων μας. Πάμε, σκύβουμε. Βυθιζόμαστε κάτω, περνάμε το λάστιχο από πίσω μας, εδώ στο σβέρκο και από εδώ, αυτή εδώ τη στάση, σηκωνόμαστε πάνω και θέλουμε, καθώς σηκωνόμαστε, το κάνουμε με περισσότερη έκρηξη, μετά κατεβαίνουμε μέχρι κάτω, τα πόδια συνεχίζουν, δεν θέλουμε ούτε να λυγίζουν προς τα μέσα, ούτε προς τα έξω, θέλουμε να κρατάνε μια σταθερή θέση, καθώς βυθιζόμαστε, εδώ και επίσης καθώς βυθιζόμαστε κάτω κρατάμε το γόνατο με την άκρη του ποδιού μας στη μύτη σε ευθεία γραμμή. Η μέση πίσω είναι σε ευθεία γραμμή με την πλάτη μας, η λεκάνη μας είναι έξω, βυθιζόμαστε αργά και σταθερά κάτω και πάμε με μια μικρή έκρηξη ανεβαίνουμε πάνω. Αργά, ελεγχόμενα η επανάληψη στη βύθιση. Βυθιζόμαστε προς τα κάθετα κάτω και πίσω. Έξω η λεκάνη, η γλουτή μας. Και μετά, με μια μικρή έκρηξη, ανεβαίνουμε πάνω. Εδώ, δεν ξεπερνάει το γόνατο, τη μύτη. Σαν πρώτη φορά μπορεί να το καταλάβουμε, αλλά κάνοντας την επανάληψη πολλές φορές, σταδιακά, μπορεί κάποια στιγμή κάνοντας λάθος την επανάληψη, την τεχνική να δημιουργήσουμε πρόβλημα ή στα γόνατα ή στη μέση μας και δεν το θέλουμε αυτό και επίσης κάνοντας την άσκηση με τη σωστή της μορφή φέρνουμε και περισσότερα αποτελέσματα. Τρέχει ο χρόνος, 50 δευτερόλεπτα είπαμε, πάμε. Και από μπροστά να τη βλέπετε.
Ωραία. Κάνουμε τώρα το μικρό διαλυματάκι μας. Όσο πιο γρήγορα πάμε στην επόμενη άσκηση, τόσο πιο αποτελεσματικό το κάνουμε. Και πάμε στην επόμενη άσκηση, η οποία θα είναι deadlift. Σε αυτό τώρα το σημείο εδώ, πατάμε το λάστιχο, πάλι ανάλογα με την αντίσταση που θέλουμε να του δώσουμε. Και από εδώ, τώρα θα κάνουμε τα κλασικά deadlifts, δηλαδή σκύβουμε, βυθιζόμαστε μέχρι κάτω και σηκωνόμαστε μέχρι τέρμα πάνω. Πάλι εστιάζουμε κυρίως στα τετρακέφαλα. Θα πάμε στα δικέφαλα στις επόμενες ασκήσεις. Πάμε να την κάνουμε αυτή για 50 δευτερόλεπτα. Ήδη τα τετρακέφαλα να έχουν πάρει φωτιά. Πολύ καλή γυμναστική με λάστιχα. Πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το γυμναστήριο και από βάρη. Ασκεί τέτοια αντίσταση και μας αφήνει να κάνουμε και μεγαλύτερη έκρηξη τις ασκήσεις και έτσι γίνεται ακόμα πιο αποτελεσματικό. Ωραία, και τώρα πάμε στην επόμενη άσκηση. Μέσα στο λάστιχο ανοίγουμε, πάλι το πατάμε. Και πάμε εδώ, όπως είμαστε, το περνάμε πίσω πάλι από το σβέρκο μας, κάνουμε εδώ το λάστιχο και σε αυτή τη στάση εδώ πάμε πάλι αντίθετες προβολές, κάθισμα προς τα πίσω. Hey! Πάτε όσο πιο πίσω μπορείτε. Και προσπαθήστε εδώ, το κλειδί είναι να κρατάμε την ισορροπία. Άλλο πόδι. Από εδώ, το δείτε και από αυτή την πλευρά. Πίσω. Βυθιζόμαστε κάτω. Και πάλι πάνω. Killer για τα πόδια,
πολύ καλή άσκηση. Το λάστιχο κάνει τρομερή δουλειά, δίνει πραγματικά τρομερή αντίσταση. Ωραία. Τέλεια. Πάμε τώρα να εστιάσουμε λίγο περισσότερο στα δικέφαλα των ποδιών μας από πίσω και πάμε. Να κάνουμε τις επιτόπιες προβολές. Και τώρα, όπως ανεβαίνουμε πάνω, σπρώχνουμε και προς τα πίσω, όχι μόνο προς τα πάνω, και λίγο προς τα πίσω για να νιώθετε, να μεταφέρουμε την ένταση, το βάρος, την πίεση στα δικέφαλα, εδώ πίσω δηλαδή. Άσκηση. Άμα δείτε ότι κουράζεστε, σταματήστε, πάρετε δύο ανάσες, αφήστε λίγο τους μύες να χαλαρώσουν και μετά ξανασυνεχίστε, δεν είναι τίποτα, δεν είναι κακό, είναι πολλά τα δευτερόλεπτα, σταδιακά θα την βάζετε πιο εύκολα. Ακόμα και εγώ που την έχω κάνει πάρα πολλές φορές, τα πόδια μου πονάνε. Γι' αυτό είναι καλή, γιατί μας ζορίζει και αυτή η άσκηση, αλλά και γενικότερα όλο το πρόγραμμα, όσο πιο πολύ μας δυσκολεύει, τόσο πιο αποτελεσματικό το κάνει. Θα νιώθουμε τώρα τα δικέφαλα να έχουν πάρει φωτιά. Καθώς και τα τετρακέφαλα θα νιώθετε από το άλλο πόδι, το πίσω πόδι, το οποίο προσπαθεί και αυτό να συνεισφέρει και να συμβάλλει στην ισορροπία του σώματός μας, καθώς κάνουμε την άσκηση. Οπότε, γυμνάζονται πάλι όλοι εμείς. Ωραία. Θα πάρουμε ένα λίγο πιο μεγάλο διάλειμμα τώρα, γιατί τώρα εστιάσαμε απομονωτικά στο κάθε πόδι ξεχωριστά, και το έκανε αυτό πιο δύσκολο, οπότε και πιο επίπονο. Οπότε θέλουμε λίγο να ξεκουραστούμε, να αφήσουμε λίγο τα πόδια μας να ανακάμψουν, τους μυς, για να συνεχίσουμε με τη μυϊκή ομάδα των δικεφάλων μας, που η επόμενη τώρα άσκηση θα είναι τα Romanian deadlift. Δηλαδή, πάμε τώρα. Βάζουμε πάλι το λάστιχό μας κάτω, το πατάμε διπλό πάλι, και έτσι όπως είμαστε εδώ, τώρα δεν θα κάνουμε την κίνηση με λυγισμένα τα γόνατα όπως κάναμε πριν, τόσο χαμηλά για να σηκωθούμε. Θα την κάνουμε με τεντωμένα. Ανοίγουμε λίγο για να δώσουμε ακόμη πολύ ένταση. Εδώ είναι καλύτερα και πάμε. Εδώ, σε αυτή τη στάση και σηκωνόμαστε. Θα νιώθουμε τώρα την πίεση να μεταφέρεται πιο πολύ στα δικέφαλα παρά στα τετρακέφαλα. Γι' αυτό κρατάμε τα πόδια τεντωμένα, όσο πιο τεντωμένα γίνεται, κατεβαίνοντας σπάμε ελαφρώς, λέω, ξεκλειδώνουμε τα γόνατα, αλλά και πάλι. Και θα νιώθετε τώρα, να βάλω στο πλάι να το δείτε. Εδώ. Τα δικέφαλα τώρα δίνουν περισσότερη δύναμη, όλη τη δύναμη στην άσκηση, για να σηκωθούμε.
Πεινάσαμε τώρα και τα δικέφαλα των ποδιών μας και πάμε. Αφού ξεκουραστούμε πάλι λίγο, ήδη εγώ έχω υδρώσει, με πονάνε τα πόδια. Πολύ καλή προπόνηση. Τα λάστια κάνουν τρομερή δουλειά, πραγματικά κάνουν θαύματα. Και πάμε τώρα. Τώρα θα ανοίξουμε το λάστιχο, θα βάλουμε τα πόδια μας μέσα, εδώ. Πάμε να κάνουμε τα sumo deadlift. Πιάνουμε και τα δύο λάστιχα και από εδώ πάλι με τεντωμένα τα πόδια, σηκωνόμαστε πάνω. Δίνουμε πάλι έμφαση στα δικέφαλα των ποδιών μας. Σημαντικό εδώ να έχετε τεντωμένη τη μέση μαζί με την πλάτη σε μια ευθεία γραμμή για να μην επιβαρύνετε πολύ. Σίγουρα θα αρχίσει να κουράζεται κι αυτή, θα τη νιώθετε. Θα κάνω και το πλάι να δείτε, αλλά δεν θα τραυματιστεί με αυτόν τον τρόπο. Είπαμε, αν κουράζεστε, σταματήστε λίγο, ξεκουραστείτε, κάντε μερικές διατάσεις. Ήδη νιώθω τα κρακ στην πλάτη μου. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε. Κλειδωμένη ώμη, προς τα πίσω. Ωραία. 50 δευτερόλεπτα είναι το maximum. Κάπου εκεί μέσα ο καθένας θα κυμαίνεται όπως μπορεί. Άλλες φορές λιγότερο, άλλες φορές ακόμη μπορεί και περισσότερο. Μπορείτε να το κάνετε και ένα λεπτό. Ανάλογα με τι ένταση κάνετε και πόση αντίσταση είναι το λάστιχο που έχετε. Πάμε να κάνουμε τώρα τις πλάγιες προβολές. Θα πατήσουμε το λάστιχο. Το βάλουμε πάλι πίσω στο σβέρκο μας. Και στο πλάι. Εδώ. Αυτή την πλευρά, τον αριστερό ώμο δηλαδή. Εφόσον θα γυμνάσουμε το δεξί πόδι. Πρώτα ανοίγουμε τα πόδια μας εδώ. Και πάμε. Βυθιζόμαστε πρώτα από τη μία πλευρά. Τα δεξιά και μετά πάμε για το αριστερό μας. Κοιτάξτε όσο βυθίζεστε, να βυθίζεστε προς τα κάτω και όχι προς τα μπροστά. Κάτω και ελαφρώς πίσω, όσο πιο πίσω γίνεται, ώστε να μην χάσουμε και την ισορροπία μας. Δώστε του 15 δευτερόλεπτα λίγο να ξεκουραστεί. Για να πάμε για το αριστερό τώρα πόδι. Περνάμε έτσι. Το λάστιχο ωραία εδώ. Τη δεξιά μας πλευρά τώρα. Κάνουμε ένα άνοιγμα. Και πάμε. Βυθίσεις αριστερόστροφα. Και το πόδι ευθυγραμμίζεται με τη μύτη του ποδιού. Εδώ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το άλλο χέρι για περισσότερη ισορροπία.
τελευταία επανάληψη. Και τέλος. Ωραία. Αυτό ήταν το πρόγραμμα για σήμερα. Γυμνάσαμε τα πόδια μας, τετρακέφαλα, δικέφαλα, μητιαίους μυς, γάμπες, όλα, πιάστηκαν όλα, όλοι μυς. Ας νιώθετε να σας καίνε την επόμενη μέρα, να είστε σίγουροι ότι άμα το κάνετε 2 ή 3 φορές στο σύνολο το πρόγραμμα, τα πόδια σας πονάνε και θα νιώσετε την επόμενη μέρα ότι έχετε κάνει καλή δουλειά. Θα το δείτε αυτό και θα με θυμηθείτε. Κάντε το πρόγραμμα λοιπόν, αφήστε τα σχόλιά σας, πείτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε, πώς σας φάνηκε αυτό το βίντεο και εμείς σίγουρα θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα στο επόμενο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, πάμε γερά!